Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, επί του πιεστηρίου και όσο εμείς συζητάμε, ο χιονιάς συνεχίζει και δημιουργεί και προβλήματα. Κλειστοί είναι πολλοί δρόμοι σε διάφορες περιοχές και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Και κάτι το οποίο θα ευχαριστήσει τους μικρούς μαθητές, θα είναι κλειστά αύριο τα σχολεία στον Δήμο Αθηναίων, σίγουρα από ό,τι βλέπουμε την είδηση, και σε διάφορους άλλους Δήμους. Μαθαίνουμε για την Παλίνη, τον Κορυδαλό. Τώρα, αυτά αποφασίζονται κατά τόπους και ανάλογα με τα προβλήματα που θα υπάρχουν. Και οι γονείς, για να μην ταλαιπωρούνται, ας ρωτήσουν ή ας περιμένουν και εκείνοι. Φαντάζομαι θα το γνωρίζουν. Εμείς ό,τι έχουμε από εδώ θα το μεταδίδουμε. Τώρα, Άννη, αυτό που. Κύριε Πρόεδρε, ότι όσο δουλεύει περισσότερο, τόσο λιγότερο παίρνει. Η αλήθεια είναι ότι όσο και να δουλεύεις και όσα και να βγάζεις, στο τέλος τα ίδια θα σου μείνουν. Είτε βγάζεις 10.000 ευρώ, είτε 20, είτε 30, είτε 50, είτε 100. Επειδή αυτή τη στιγμή έχουμε ψηλή φορολογία, η οποία στις ατομικές επιχειρήσεις φταίνουν μέχρι και 45% ή στις άλλες είναι 29% και έχουμε 100% προκαταβολή φόρου αυτή τη στιγμή. Αν προσθέσεις και τις ασφαλιστικές εισφορές που σε εμάς είναι 38%, δεν χρειάζεται να κάνεις το λογαριασμό γιατί απλά δεν θα θες να δουλέψεις. Θα είσαι μείον. Έτσι. Την πρώτη χρονιά μπορεί να πληρώσεις και περισσότερα από. Και χωρίς να προσθέσει κανείς τώρα ένφια, να μην προσθέσει ανατιμήσεις, αυξήσεις στα καύσιμα κτλ. Φόρο επιδεύματος. Φόρο αλληλεγγύης. Είσαστε πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Όταν αυτά ήταν να αποφασιστούν, είμαι σίγουρος ότι συζητήσατε με κάποιους αρμοδίους. Φαντάζομαι ότι και να μην τα είχαν δει εκείνοι, τα είχατε δει εσείς. Τι σας περιμένει. Τους το θέσατε. Βεβαίως. Τι σας απάντησε ο αρμόδιος εκεί, ο υπεύθυνος από την πλευρά της κυβέρνησης. Ότι πρέπει να πληρώσουν περισσότερο αυτοί που βγάζουν αυτή τη στιγμή περισσότερο, για να μην πληρώνουν αυτοί που δεν δουλεύουν ή δουλεύουν πολύ δηλαδή, λίγο. Σου απάντησε εσένα σαν πρόεδρο ότι το να φτάσουν συνολικά η φορολογία και η ασφαλιστική φορολογία και οι εισφορές στο 60 ή 70% είναι κάτι κανονικό, φυσιολογικό και έτσι θα πρέπει σας να πω, είναι. Στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, όταν κάναμε μαζί με τον πρόεδρο των δικηγόρων και των γιατρών. Ο Πρωθυπουργός είχε την εντύπωση ότι ήταν πολύ μικρότερες οι υποχρεώσεις που έχουν οι μηχανικοί, οι δικηγόροι και οι γιατροί. Μάλλον δεν ήταν καλά πληροφορημένος από τους αρμόδιους υπουργούς. Κάτι που κάνουν τις μελέτες, πληρώνονται, χρησιμοποιούνται οι εταιρείες. Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι πολύ, πολύ θεωρητικά. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πληρώσει κανείς. Δηλαδή, θεωρώ ότι οι εισφορές είναι τόσο υψηλές που δεν θα έχει τη δυνατότητα κανείς να πληρώσει με αποτέλεσμα. Τα ταμεία δεν θα εισπράξουν αυτά που αναμένονται με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη δυσκολία και στη συντάξη των ανθρώπων που περιμένουν να πληρωθούν. Αν δεν ρυθμιστεί, να πω μια πρακτική λύση, τα παλιά χρέη προς τις εισφορές να γίνουν, από ένα παράδειγμα, 100 δόσεις, για να μπορεί ο άλλος να πληρώσει κάποια από τα παλιά, τότε δεν θα μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα και δεν θα μπορούν να εισπράξουν εισφορές. Λέω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και γνωρίζετε ότι δεν ανήκω σε αυτό το χώρο. Η καλύτερη ρύθμιση που έχει γίνει τα τελευταία 10 χρόνια είναι ο 43-31, ο νόμος Στρατούλη, ο οποίος έλεγε ότι επιλέγεις ασφαλιστική κατηγορία και πας δύο κατηγορίες κάτω. Αυτό είχε ένα αποτέλεσμα να πάρει το δικό μας ταμείο μέσα σε ένα μήνα 10 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω έσοδα. Δηλαδή, όταν επέλεγες ασφαλιστική κατηγορία, για δύο χρόνια έχεις το δικαίωμα το 2015 και το 2016, τότε αυξήθηκαν τα έσοδα στο ταμείο. Τι σημαίνει, τον κατήρισαν αμέσως με τον νόμο 43-35. Γιατί? Τον κατήρισε το Σεπτέμβριο, τον ψήφισαν τον Ιούλιο ο Στρατούλης, το Σεπτέμβριο τον κατήργησε η κυβέρνηση. Βέβαια, εμείς καταφέραμε με κάποιες νομικές ενέργειες να το διατηρήσουμε για τους μηχανικούς για το 2015 και το 2016, για 10.000 μηχανικούς που είχαν ενταχθεί. Έχουν τη λύση επομένως. Και την απόδειξη ότι φέρνει λεφτά. Βεβαίως. Και διευκολύνει την αγορά. Αν θέλουν να εισπράξουν έσοδα, τότε θα πρέπει να ρυθμίσουν τις παλιές οφειλές σε πολλές δόσεις και οι μηχανικοί και νομίζω και οι υπόλοιποι ελεύθεροι επαγγελματίες προκειμένου να ασκήσουν το επάγγελμα θα πληρώσουν. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δυνατότητα να πληρώσουν. Και νομίζω ότι γίνεται ένας λογιστικός υπολογισμός που στην πραγματικότητα λέει ότι μου οφείλουν, για παράδειγμα, 90 δισεκατομμύρια. Τώρα το πότε θα τα εισπράξω μπορεί εδώ και πότε. Και πώς θα εισπράξουμε, είναι δύσκολο να γίνει 10 δισεκατομμύρια. Προκύπτει ένα ερώτημα. Το είπε και ο κύριος Κουρής νωρίτερα. Είπε για τις μελέτες που κάνουν, διάφορα γραφεία κτλ. Όλοι αυτοί δεν έχουν καταλάβει λοιπόν το πρόβλημα. Ότι όσες περισσότερες δόσεις έχεις, όσες μια καλύτερη ρύθμιση γίνεται, τόσο περισσότερα χρήματα θα πάνε και στα ταμεία του κράτους. Αυτό δεν έχει γίνει κατανοητό. Μα δεν είναι θέμα κατανόησης. Είναι θέμα επιλογής, είναι στόχευσης. Τι ακριβώς, εσείς τι έχετε καταλάβει από τις συζητήσεις που έχετε. Ο Πρωθυπουργός μπορεί να μην ήξερε ακριβώς τι συμβαίνει. Αμφιβάλλω να τα ξέρουν και οι πολιτικοί προϊστάμενοι. Αν μπορώ να πω ένα παράδειγμα το οποίο όμως έπεσε πάνω του δηλαδή και έχω μείνει ενεός. Το φέρω πάντα δηλαδή ως παράδειγμα. Φίλος καλός. Είχε ένα μαγαζί δηλαδή
δεν πήγε καλά. Έκλεισε, έχει εισφορές στον ΟΑΕ. Το λέω, ελπίζω να το ακούει και ο διοικητής του ταμείου, του ΟΑΕ. Το κλείσε το μαγαζί, είχε τις οφειλές. Κάποια στιγμή που βρήκε μια δουλειά, ως υπάλληλος, είπε να πάω να διακανονίσω τις οφειλές μου στον ΟΑΕ. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: δεν με αφήνουν να πληρώσω. Τι εννοείς? Δεν με αφήνουν, λέει, να πληρώσω. Δηλαδή πήγες και σου είπανε όχι? Όχι, μου λέει. Μπήκα να το κάνω με e-banking. Από το λογαριασμό που παίρνω το μισθό μου από την εταιρεία, από τη δουλειά την καινούρια, να τους βάλω τη δόση που συμφώνησα. Και δεν με αφήνει το σύστημα να πληρώσω αν δεν έχω λογαριασμό όψεως. Πρέπει να έχω λογαριασμό ταμιευτηρίου. Ο άνθρωπος στο μαγαζί το έκλεισε και έκλεισε βέβαια και τον λογαριασμό της όψεως. Και δεν τον άφηνε ο ΑΕ να πληρώσει, διότι έπρεπε να πληρώσει από λογαριασμό όψεως. Αν πήγαινε στην τράπεζα, θα πλήρωνε ή ήταν λόγω του web banking? Αποκλείεται, του λέω, θα σε στείλω στο λογιστή μου. Κάποιο λάθος έχεις κάνει, ρε παιδί μου. Του λέω, δεν υπάρχει. Πάει στο λογιστή, παίρνω τηλέφωνο τον λογιστή φίλο, του λέω, θα σου στείλω τον τάδε. Γιατί κάτι ο άνθρωπος δεν ξέρει. Θα... Αποκλείεται, μου λέει, δεν μπορεί να συμβαίνει τέτοιο πράγμα. Ο άνθρωπος δεν ξέρει. Πάει εκεί πέρα, με παίρνουν τηλέφωνο και οι δύο και μου λέει, έχει δίκιο. Υπάρχει σημερινό παρόμοιο παράδειγμα. Μπορώ να σα πω, ένα μηχανικό με πήρε από τα μέρη του. Τα δικά μου και του κυρίου Ραβανού από τα Γιάννα. Προσπάθησε ένας μηχανικός να πληρώσει σήμερα για να πάρει ασφαλιστική ενημερότητα, για να βγάλει στη συνέχεια εγγυητική και να μπορέσει, αν τα κατάφερε, να συμμετέχει σε δημοπρασία. Και λόγω του ότι έχουν μεταφερθεί όλα στον ΕΦΚΑ και δεν υπάρχει στην πραγματικότητα ΤΣΜΕΔΕ, λέει αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν οι σφραγίδες του ΕΦΚΑ ώστε οι υπάλληλοι του ΤΣΜΕΔΕ να κάνουν την ερώτηση και δεν μπορούσε να πλήρωσε. Ήθελε να πλήρωσε, δεν μπορούσε. Άρα εδώ πέρα λέτε για γραφειοκρατικά προβλήματα. Όχι, παράνοια. Παράνοια. Εκείνη ότι είναι κακά τα ψέματα, άσχετοι αυτοί που αποφασίζουν. Δείχνει προβλήματα δηλαδή στην προετοιμασία του νέου ενιαίου ταμείου, έτσι. Τεράστια προβλήματα υπάρχουν σε αυτό το κομμάτι και φαίνεται ότι δεν υπήρχε κατάλληλη προετοιμασία. Συν κατά την άποψή μου, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι οι κατάλληλοι ώστε να μπορέσουν να. Ακόμα και να υλοποιήσουν αυτά που θα αποφασίσουν αυτό το πράγμα. Ότι είναι όλα σε πήγαινα πόδια. Και υπάρχει και μια γενικότερα απίστευτη απόσταση και έλλειψη κατανόησης της πολιτικής ελίτ με αυτό που συμβαίνει στη γραφειοκρατία και στη δημόσια διοίκηση. Δηλαδή, είμαι σίγουρος ότι οι πολιτικοί προϊστάμενοι δεν τα ξέρουν όλα αυτά. Αλεξία. Νομίζω πάντως δεν είναι καινούργια αυτά τα φαινόμενα. Έτσι. Είναι διαχρονικά αυτά που τα έχουμε δει. Δεν είναι ότι... Έχουν ενταθεί όμως, έχουν διωγγωθεί, διότι πλέον έχει φτάσει στην ίδια και οι τσέπες είναι άδειες. Και δεν ξέρουν ποιο τρόπο θα βρουν να μπορέσει να πληρώσει και να. Έχουν κάνει αυτό το σύστημα, είναι τρομακτικό και απίστευτο. Από σε κυνηγάει για το ΦΠΑ, να τα στέλνει σαν δικαστήριο. Και από ποιο μάτι σου λέει, κάθε μήνα παρουσίασε ένα αστυνομικό τμήμα. Πόσο φορτώνει το αστυνομικό τμήμα? Κανείς δεν φεύγει. Γιατί ταλαιπωρεί τον κόσμο? Ήρθε ένα άλλο θέμα που ο Βέγγιος έχει βγάλει στον Αλφα. Ότι δεν τον αφήνει να βγει έξω ο επιχειρηματία που έχει δουλειές. Δηλαδή χρωστάει, το έχει αφαιρέσει, είναι έξω. Πρέπει να πάρει άδεια έξω. Πόσες δουλειές χάνονται? Δηλαδή δεν λειτουργεί το απλό μυαλό του, κάνουν μια φυλακή όλη την Ελλάδα, τελειώνει η ιστορία. Αυτό, κύριε Στασίνα, και οι υπόλοιποι, πόσο είναι απόρρια των διαπραγματεύσεων και των απαιτήσεων των δανειστών και πόσο είναι από λάθη της γραφειοκρατίας και της έλλειψης επικοινωνίας της πολιτικής ελίτ με την γραφειοκρατία? Εγώ νομίζω καταρχήν ότι οι διαπραγματεύσεις δεν γίνονται. Νομίζω ότι όλα έρχονται έτοιμα και αποφασίζονται και απλά λέμε ας περάσουν κάποιες μέρες να διοικήσουμε και εμείς να κάνουμε τους υπουργούς για όσο διάστημα μας αντιστοιχεί μέχρι να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να έρθει η επόμενη. Επομένως, διαπραγματεύσεις κατά την άποψή μου δεν γίνονται. Άρα η ευθύνη τους είναι στο ότι δεν διαπραγματεύονται και ότι το δέχονται έτοιμο? Θεωρώ ότι η ευθύνη είναι καταρχήν στο ότι δεν διαπραγματεύονται και δεύτερον ότι δεν υπάρχει ικανότητα να υλοποιήσουν ακόμα και τις αποφάσεις τις οποίες μπορεί εμείς όλοι να διαφωνούμε, αλλά αυτοί που τις αποφάσισαν πρέπει τουλάχιστον να καταφέρουν να τις υλοποιήσουν. Νομίζω και εκεί υπάρχει ανικανότητα. Πάντως, εγώ αν θέλω να προσπαθήσω να δώσω μια εξήγηση γιατί φτάσαμε σε εδώ. Νομίζω ότι φταίει ότι τα μνημόνια ήταν μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα ελλείμματα και εστίασαν στη δημοσιονομική προσαρμογή. Υπήρξαν αδυναμίες στο σχεδιασμό των προγραμμάτων. Υπήρξαν λαθασμένες εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις.
Υπήρξαν συχνές αλλαγές πορείας στη διάρκεια της εφαρμογής των προγραμμάτων. Υπήρξαν οπισθοδρομήσεις. Υπήρξε λαϊκισμός. Υπήρξε διστακτικότητα των ελληνικών κυβερνήσεων. Όλα αυτά νομίζω μαζί μας έφεραν σε αυτή την κατάσταση. Και το μεγαλύτερο αποτέλεσμα και η μεγαλύτερη συνέπεια είναι ότι έχει δημιουργηθεί ένα συγκρουσιακό κοινωνικό έτσι, και πολιτικό κλίμα που πολλώθηκε πολύ από την απουσία συνένεσης μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Από την άλλη όμως υπάρχει ένα πρόγραμμα, τρία προγράμματα τα οποία εφαρμόζουμε επί 7 συναπτά έτη και λέγαμε και νωρίτερα πριν το διάλειμμα Σπύρο και κύριο Κούρη και οι υπόλοιποι καλεσμένοι και συνάδελφοι ότι έχουμε ένα ζήτημα, ότι έχουμε άπειρες μεταρρυθμίσεις οι οποίες προήλθαν από το εξωτερικό, υπαγορεύτηκαν από το εξωτερικό. Πολλά νομοσχέδια γράφονταν, όπως είπε και ο πρόεδρος νωρίτερα, σε δικηγορικά γραφεία γνωστά, μεγάλα στο εξωτερικό. Ερχόταν έτοιμα εδώ πέρα, τα ψήφιζε η Ελληνική Βουλή. Να δούμε, να καθίσουμε να κάνουμε μια καταγραφή, μια αποτίμηση της κατάστασης. 7 χρόνια, σε 10-15 εβδομάδες κλείνουμε 7 χρόνια μνημονίου. Τι ακριβώς έγινε στον τόπο. Τρία προγράμματα, οι υπόλοιποι βγήκαν. Και δεν είναι μόνο το θέμα, είναι έλλειψη συνένεσης. Ναι, προφανώς υπάρχει και έλλειψη συνένεσης και εθνικής συνεννόησης. Σημίζουν ένα ζητήματα και θα έπρεπε να είχαν καθίσει και η πολιτική αρχή στο ίδιο τραπέζι. Εδώ όμως έχουμε μια πολιτική η οποία άλλαξε, έφερε τα πάνω κάτω. Έλεγε νωρίτερα ο πρόεδρος για την κατάσταση στον χώρο των μηχανικών. Να δούμε τι γίνεται στους γιατρούς, να δούμε τι γίνεται στους δικηγόρους, να δούμε τι γίνεται στους ελεύθερους επαγγελματίες, στην ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, στους μικρομεσαίους. Και βεβαίως και στον χώρο του τύπου, να το πούμε, για να μην λέμε τα δικά μας και νομίζω ότι είμαστε τεχνιακά, να δούμε τι γίνεται στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Πώς η ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση έχει καταστραφεί τους τελευταία 7 χρόνια και εις βάρος ποιον, εις όφελος ποιον. Ποιο ωφελήθηκαν από όλο αυτό, ωφελήθηκαν μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, ολιγοπωλιακές καταστάσεις, τι ακριβώς έχει γίνει. Σε ξένα χέρια περάσανε. Σε ξένα χέρια. Να δούμε τι έγινε με το τραπεζικό σύστημα, να δούμε τι έγινε με τις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών. Και ποιος πλήρωσε. Έπεσε ρευστό στην αγορά, έπεσε χρήμα. Γιατί πάρα πολλά δεν λέγονται. Δεν λέγονται για πολλούς λόγους, για συγκεκριμένους λόγους. Εδώ αυτή τη στιγμή έχουμε τώρα, επειδή ρωτήσατε και τις πολιτικές εξελίξεις, κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Έχουμε αυτή τη στιγμή την παράταση της δεύτερης αξιολόγησης, η οποία πρέπει να το παραδεχτούμε ότι ευνοεί κερδοσκοπικούς μηχανισμούς για τους δικούς τους λόγους. Έχουμε μπροστά μας γερμανικές εκλογές, έχουμε μια σειρά εκλογές στην Ολλανδία, στη Γαλλία, στη Γερμανία κτλ. Θα δούμε αναζωπήρωση στο επόμενο διάστημα των κερδοσκοπικών παιχνιδιών. Και κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση αν δει τις δημοσκοπήσεις του Γενάρη. Είναι κρίσιμο αυτό. Όταν τελειώσει ο Ιανουάριος και δει η κυβέρνηση ανάσχεση δημοσκοπική της φθοράς. Μια στιγμή, γιατί εδώ πέρα υπάρχει το εξής. Έτσι όπως ερχόμουν, έβλεπα τις πινακίδες από τα βενζινάδικα. Ναι. Η βενζίνη πήγε στο 1,5 έως 1,550. Πετρέλαιο κίνησης, υγραέριο. Ακριβώς. Θέρμανσης, που είναι και αυξημένες οι ανάγκες αυτή την εποχή. Τώρα. Τα μπλοκάκια, τα οποία λέγαμε και αφορά εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, οι αυξήσεις στην φορολογία, όλα αυτά, ενώ είχαν αποφασιστεί όντως από τον Ιούλιο, Αύγουστο και πιο μπροστά, φαίνονται τώρα στην τσέπη του μέσου ανθρώπου, του πολίτη. Δύσκολα θα φανεί ανάσχεση στις δημοσκοπήσεις. Δεν διαφωνώ. Αν φανεί ανάσχεση, θα συνεχιστεί η ίδια τακτική που ακολουθήθηκε μέχρι αυτή τη στιγμή. Ναι. Όλο αυτό το οποίο βλέπουμε το τελευταίο διάστημα. Μην παραβλέπουμε επίσης τις επιθέσεις που γίνονται από το Μέγαρο Μαξίμου κατά ελληνικών εγχώριων και διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Όλα αυτά εντάσσονται σε ένα πλαίσιο. Ακούσαμε τι είπε ο Πρωθυπουργός στην Καλαμαριά, βλέποντας τους συμβασιούχους για τις εφημερίδες, αστειευόμενος. Βέβαια, αυτό που είπε για τις εφημερίδες. Τον τρόπο που αντιμετωπίζει ο επικοινωνικός μηχανισμός τα μέσα ενημέρωσης. Την πόλωση στο πολιτικό, γιατί λέγαμε στο πολιτικό σκηνικό. Λέγαμε νωρίτερα για το Κυπριακό, για τη συνένεση, για το τι έγινε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Και ανέφερα στην αρχή της συζήτησης την Εξεταστική Επιτροπή για τα δάνεια των κομμάτων και των ΜΜΕ. Αυτό μην το υποτιμάμε. Την επόμενη εβδομάδα μπορεί να έχουμε αναζωπήρωση της πολιτικής έντασης με την προαναγγελία και την απόφαση για προανακριτική επιτροπή. Προανακριτική επιτροπή σημαίνει πάμε για αναζήτηση ποινικών ευθυνών. Ξανά. Μια διαδικασία αναζήτηση ευθυνών. Ξανά πάλι μπροστά. Και τραπεζιτών και όλα αυτά. Τραπεζιτών. Ξανά τα δάνεια των ΜΜΕ. Ξανά τα δάνεια των κομμάτων. Και ξανά απολογία και κατηγορία στην Νέα Δημοκρατία. Πόσα χρωστάς, γιατί τα χρωστάς, γιατί δεν έχεις κάνει κάτι. Ο πρώτος γύρος των εργασιών της Βουλής δεν έδειξε αυτά τα οποία θα έδειξε. Αλλά πρέπει να κάνουμε μια παρένθεση, Μάκη, και να πάμε στον κύριο Άνθρωπο Λικάβγη, στο αρχικό μας θέμα, στο Κυπριακό. Από τους πιο καλούς γνώστες του θέματος, ο κύριος Λικάβγης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. 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 Τα συμπεράσματα της πρώτης μέρας, άνθρωπο, ποια είναι? Τα συνήθη, δηλαδή τίποτε σημαντικό. Ανεδείχθησαν τα
κλασικά, έτσι τα χαρακτηρίζω εγώ, προβλήματα, όπως είναι το εδαφικό, το περιουσιακό πρώτα. Δηλαδή δεν υπήρξε πουθενά σημείο προσπελάσεως και με μόνο θετικό στοιχείο το γεγονός ότι συζητώνται. Ναι, και από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα είναι ποιοι παρέμβουν, με ποια βούληση θα παρέμβουν, με ποια δυναμική για να μπορέσουν να διανοίξουν μια δίωδο ελπίδος για λύση που εγώ δεν τη βλέπω για πάρα πολλούς λόγους. Εάν δεν αποφασίσει ο Ερντογάν, όταν λέμε ο Ερντογάν η Άγκυρα, δεν είναι θέμα απλώς προσωπικό, στην περίπτωση του Ερντογάν είναι και τέτοιο, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Και εφόσον ουδείς τον πιέζει, γιατί να δώσει. Και επομένως, κουβέντα για να γίνεται. Όχι, είναι... Κοιτάξτε, εγώ είμαι τώρα στα 75 μου. Από το 62 ως δημοσιογράφος ζω ακριβώς το ίδιο σκηνικό να επαναλαμβάνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Δηλαδή, αυτό έγινε και το 2004 στο Μπούγεστον, παρολίγο να επιληθεί υποτίθεται με το σχέδιο Ανάν. Υπήρξαν άλλα 10 σχέδια προηγουμένως, δηλαδή από το 64 με το σχέδιο Άτσισον μέχρι σήμερα υπάρχει πλειάδα σχεδίων επιλύσεως και κορυφωμένων στιγμών διεξόδου που ουδέποτε είναι δίωδος. Κελισμένος βέβαια είναι ο Τούρκος. Ο Τούρκος έχει καθιδρύσει τα δεδελεσμένα του 1974, μένει σε αυτά, τα έχει μονιμοποιήσει και τώρα αναμένει να τα νομιμοποιήσει. Και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Πρέπει να κάνει έχουμε. Η ελληνική πλευρά, η οποία έχει αλλάξει 10 φορές θέση, και αυτό είναι αρνητικό, δηλαδή δεν υπήρξε ποτέ μια σταθερή συντεταγμένη όσον αφορά την εθνική, το εθνικό θέμα. Ο Ετζεβίτ έλεγε πάντα ότι το Κυπριακό για την Τουρκία δεν είναι εθνικό θέμα όπως το χαρακτηρίζεται, μας είπε κάποτε όταν συναντηθήκαμε. Είναι κρατικό πρόβλημα. Κρατικό πρόβλημα. Δεν αλλάζει η πολιτική στο Κυπριακό από την εκάστοτε τουρκική κυβέρνηση. Στην Ελλάδα και την Κύπρο γίνεται ακριβώς το εντελώς αντίθετο. Όποια κυβέρνηση βγει, φέρνει μαζί της και την δική της υποτίθεται πολιτική. Η Ελλάδα, αυτό είναι η Ελλάδα, από τα κακά μας. Η Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια δεν στηρίζει τη γραμμή της Κύπρου. Αυτό που έχουμε το σλόγγαν. Η Κύπρος αποφασίζει και η Ελλάδα συμπαρίσταται. Ναι, είναι ένα δόγμα το οποίο αναπτύχθηκε με τα καραμαλικό δόγμα, θα έλεγα, και είναι λίγο ευθυντική. Τι σημαίνει η Κύπρος, εάν η Κύπρος αποφασίζει αύριο να αυτοκτονήσει η Ελλάδα, θα πει σου συμπαρίστανε. Εάν η Κύπρος αποφασίζει αύριο να παραδοθεί στην Τουρκία, η Ελλάδα θα πει σε συμπαρίστανε, σε στηρίζω. Μάλιστα. Κύριε Λυκάβγη, είναι πρόβλημα του ελληνισμού, δεν είναι θέμα Κύπρου. Εσείς, κύριε Λυκάβγη, βλέπετε... Είναι ο Λαβανός αυτό. Κύριε Λυκάβγη, βλέπετε εσείς αυτή τη στιγμή, με βάση τις πληροφορίες που έχετε, να υπάρχει ενιαία γραμμή στο εσωτερικό μέτωπο στην Ελλάδα? Δηλαδή, η κυβέρνηση, η εξωματική αντιπολίτευση είναι στην ίδια κατεύθυνση ή έχουμε αποκλίνουσες απόψεις? Για παράδειγμα, υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις. Για παράδειγμα, το φέρνω γιατί ήταν. Μιλάω κυρίως για τα δύο κορυφαία κόμματα αυτή τη στιγμή, το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, διότι είναι τα βασικά κόμματα. Γιατί να μην πάρουμε τη θέση του ΚΚΕ, ο κύριος Κουτσούμπας τα είπε εντελώς διαφορετικά από ό,τι τα λένε όλοι οι άλλοι. Ναι, αλλά ξέρετε, κύριε Λυκάβγη. Η θέση του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Κοτσά, όπως τη διατύπωσε πριν δύο εβδομάδες, δύο φορές που τον είχα ακούσει, είναι όχι διαφοροποιημένη, αλλά πιο έντονη. Δηλαδή, είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Αν δεν φύγουν τα στρατεύματα, δεν καταργηθούν οι εγγύσεις, δεν γίνεται τίποτα. Αλλά δεν είπε κάτι άλλο ο κύριος Κοτσά και δεν είπε κάτι άλλο κανένας εδώ, ούτε και στην Κύπρο ακόμη, ότι η συνθήκη εγγύησεως δεν καταργείται από κανένα. Ούτε η Κύπρος δικαιούται να την καταργήσει.
Γιατί είναι ενσωματωμένη στο Κυπριακό Σύνταγμα. Για να αναιρεθεί η συνθήκη εγγυήσεως για την οποία γίνεται τόσος καυγάς, πρέπει να καταργηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία. Μια διάσταση που δεν την έχουμε επισημάνει. Το άρθρο 181 του Κυπριακού Συντάγματος λέει ότι η συνθήκη εγγυήσεως και συμμαχίας είναι θεμελιώδες άρθρο το οποίο ούτε αναιρείται ούτε διαφοροποιείται ποτέ. Κύριε Δικάβη, θεωρείται, δηλαδή λέτε. Ούτε μετεξελίσσεται. Λέω κάτι που επεσήμανε και ο τέος Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, ο κύριος Ρολάνδης, χθες και σήμερα. Κύριε Λικαυγή, θεωρείτε ότι σε αυτή την παρούσα φάση μήπως βιάστηκε, μήπως έτρεξε περισσότερο από ό,τι έπρεπε η κυπριακή ηγεσία από τον κύριο Αναστασιάδη? Αυτοπαγιδεύτηκε, λένε κάποιοι. Μπορούμε να το πούμε αυτό? Είναι υπερβολικό. Είναι υπερβολικό. Όχι γιατί δεν έχει κάνει λάθη, αλλά... κάτω από την πίεση να δοθεί διέξοδος πρώτα απ' όλα στην ίδια την Τουρκία, όχι στο Κυπριακό για να λυθεί μόνο, αλλά για να μπορέσει να αποσυμφορηθεί η γεωπολιτική στην περιοχή μετά τη δημιουργία του νέου ενεργειακού πεδίου, διότι εκεί είναι το ψηδό, εκεί είναι το, από εκεί αρχίζουν όλα. Έχουν γίνει κινήσεις που ίσως θα έπρεπε με να... Με αντάλλαγμα ποιο όμως, Άγα μου, κάνουμε αυτή την υποχώρηση. Με αντάλλαγμα ποιο για μας? Η Κύπρος εκείνο που θέλει είναι μια λύση. Και η Κύπρος βρίσκεται υπό την εξής δεινή θέση. Εάν μεν το λύσει θα είναι μια κακή λύση ούτως ή άλλως. Σου είπα σήμερα στην ΕΦ που με κάλεσαν στην τηλεόραση, λέει να είναι μια δίκαιη και βιώσιμη λύση. Και τους είπα, βιώσιμη μπορεί να είναι, δίκαιη δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να είναι. Δεν μπορεί να εξισώνεται το 82% με το 18% με τη λεγόμενη πολιτική ισότητα σε ένα ομόσπονδο σύστημα, όπου για να παίρνετε μια απόφαση πρέπει να υπάρχει έστω και η ψήφος ενός Τουρκοκυπρίου. Δηλαδή, άλλο το δίκαιο ή άλλο το βιώσιμο. Η Κύπρο λοιπόν ζητά βιώσιμη λύση. Το δίκαιο είναι λίγο... Είναι και υποκειμενικό λίγο το δίκαιο. Υποκειμενικό δεν είναι, αντικειμενικότατο, διότι είναι εκεί τα στοιχεία. Είναι πάρα πολύ απλό. Πήρε η Τουρκία ένα κομμάτι ελληνικό, δεν ήταν τουρκοκυπριακό. Στα 42 χρόνια έγινε τουρκοκυπριακό. Όλος ο κόσμος λέει το τουρκικό μέρος της Κύπρου. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Όταν κάθεται η ελληνική πλευρά στο τραπέζι των συζητήσεων και των διαπραγματεύσεων για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε στην πενταμερή της Πέμπτης, ξεκινάει με μία σειρά θέσεων και είναι διατεθειμένη να φτάσει κάπου. Υπάρχει από την ελληνική, από την κυπριακή πλευρά αυτό καθαρό ως πού μπορεί να υποχωρήσει? Ή βέβαια, αυτό είναι κάτι το οποίο εξαρτάται? Όχι, πρώτα απ' όλα για ποια ψυχή μιλάμε. Για παράδειγμα, θα σας βοηθήσω με αυτό. Η κυπριακή πλευρά έχει αποφασίσει ότι ένα ποσοστό εδάφους 28,5% θα είναι τουρκικό. Ήδου μια θέση, μια υποχώρηση, τρομακτική υποχώρηση. Οι Τουρκοκύπροι λένε όχι, 29,2% συν 10%. Ο Ντεχτάς ήθελε 30%. Σήμερα η Άγκυρα λέει και 29,5% πάλι καλά, είναι εντάξει. Άρα εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο στοιχείο υποχωρήσεως της ελληνικής πλευράς και αποδοχής της τουρκικής. Αυτό υπάρχει και στο θέμα του περιουσιακού, που είναι το πιο πολύπλοκο και το πιο φοβερό. Διότι μέσα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, στο ευρωπαϊκό κεκτημένο δεν είναι συμβατό να στερείς το περιουσιακά στοιχεία του άλλου, τη γη του άλλου. Εκεί υπάρχουν οι ίδιες υποχωρήσεις. Με τη μόρφη τελικά τι θα γίνει, που είναι και βασικό? Κοιτάξτε, ανέφερα προηγουμένως δύο ποσοστά, 28-29%. Είναι η ποσοτική παράμετρος. Η ποιοτική αρχίζει να γίνεται, είναι η μόρφου, αλλά έχει και άλλες περιοχές. Έχει Ελληνοκυπρίους που διεκδικούν και τις δικές τους κοινότητες. Εν πάση περιπτώσει, η μόρφου είναι ένα κομβικό σημείο αναφοράς
Και εκεί θα δυσκολευτούν πολύ τα πράγματα. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν προνοήσει για μια, μαζί με τους Άγγλους και τους Αμερικάνους, μια σολομόντια λύση. Να διχοτομηθεί κάπου εκεί. Εσείς κύριε Λυκάβγη, με βάση, τα όσα ακούτε, μαθαίνετε, πληροφορήστε και έχετε πλήρη εικόνα, μεγάλη εικόνα από τις συζητήσεις που γίνονται. Πιστεύετε πραγματικά ότι η Τουρκία, με βάση την κατάσταση που υπάρχει στη γειτονική χώρα, θέλει πραγματικά λύση στην παρούσα φάση ή θέλει το πρόβλημα αυτό να διονύζεται για τους δικούς της λόγους, έχοντας μπροστά της ένα δημοψήφισμα, τα έχει βρει ο Ερντογάν με τους εθνικιστές και ούτω καθεξής. Ναι. Εάν η λύση. Ναι, εάν η λύση είναι τουρκική, τη θέλει και αύριο. Εάν δεν βολεύει τα συγκεκριμένα συμφέροντα της Τουρκίας, δεν τη θέλει ποτέ. Θα σας πω όμως κάτι για να έχετε πλήρη κάτοψη του προβλήματος. Η τουρκική πολιτική από το 1956 μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει ούτε ένα ιότα. Στηρίζεται σε ένα πλαίσιο πολιτικής, το λεγόμενο έγγραφο ΕΡΙΜ για επανάκτηση της Κύπρου, από την Τουρκία εννοείται, και βαδίζει με μαθηματική ακρίβεια όλες τις ενέργειες. Και πριν από την εισβολή και μετά από την εισβολή βασίζονται σε αυτό το έγγραφο. Τώρα υλοποιεί την πέμπτη παράγραφο, η οποία λέει ότι η Τουρκία θα λύσει το Κυπριακό όταν ανατραπούν τα δημογραφικά στοιχεία. Μάλιστα. Αυτό είναι το έγγραφο ΕΡΙΜ. Είναι δημοσιοποιημένο και είναι η πολιτική της Τουρκίας από το 1956 μέχρι σήμερα. Είναι πάρα πολύ απλό. Αν θα και κάτι ακόμη, ότι δεν θα μετέχει η Κυπριακή Δημοκρατία, θα είναι άφαντη στη Γενέβη. Είναι σωστή κίνηση. Καταρχήν, εάν υποθέσουμε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία μετέχει, την ώρα που θα μετέχει η Κυπριακή Δημοκρατία, η Τουρκία θα απέχει. Επομένως, δεν θα γίνει απλώς διάσκεψη. Επομένως, γιατί να πάμε και να δεχτούμε εμείς ότι δεν υπάρχει Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν θέλει κανείς να δεχθείς ότι δεν υπάρχει. Την Κυπριακή Δημοκρατία δεν... Μάγκη, ναι. την Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορεί να την αναιρέσει καμία δύναμη εκτός αν η πλειονότητα των κρατών στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών πούν ότι εμείς ψηφίζουμε ότι δεν υπάρχει τέτοιο κράτος. Ναι, γιατί δεν τη θέλουν τότε στην Πενταμερική. Αυτό που έγινε με την Κίνα να επαναληφθεί και στην περίπτωση της Κύπρου. Ναι, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Γιατί δεν τη θέλουν όμως στην Πενταμερική. Και τυχαία δεν το βάζει ένα τέτοιο βέτο. Βέτο από ποιον? Όχι. Μα η Τουρκία δεν ότι... έχει αποκαλέσει την εκλειπούσα την Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν την αναγνωρίζει. Άρα πώς θα πάει έτσι μετά? Ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν δεν την αναγνωρίζει. Και λέει, ελάτε εσείς οι δύο κοινότητες και επομένως το δεχόμαστε. Δεν το λύσουμε. Δεν το δεχόμαστε. Αποδεχόμαστε την τουρκική θέση. Όχι. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν υιοθετήσει αυτή τη διαδικασία και πάει σε εκεί. Δεν σου είπε να αναιρέσεις το κράτος σου για να είσαι παρόν. Ναι, αλλά κλείνει τα μάτια, τα Ηνωμένα θα κλείνουν τα μάτια σε κατεχόμενο κράτος. Τότε και η Τουρκία θα σου πει, μην ερθείς, ας μην λυθεί. Να ρωτήσω κάτι ακόμα, κύριε Λυκάβγη. Δεν είναι εύκολο, μισό λεπτό για να είμαστε πιο σωστοί. Το πρόβλημα για την Κύπρο είναι ότι εάν με λυθεί, η λύση θα είναι πιθανότατα κακή, εάν δεν λυθεί, η μη λύση θα αποβεί η λύση του Κυπριακού. Η Τουρκία θέλει νομιμοποίηση. Συγγνώμη. Θα πάμε για διχοτόμηση μετά. Ίσως και τα γιούρια. Αν έχουμε de facto διχοτόμηση, μπορεί να πάμε και για τα γιούρια. Είναι de facto το θέμα, θα γίνει και τα γιούρια. Αλλά σας πληροφορώ ότι από την επομένη της εισβολής, αυτά είναι που δεν προσέχουν οι Έλληνες, από την επομένη της εισβολής και ενώ μέχρι τις 20 Ιουλίου του 1974 το σύστημα για την Τουρκία ήταν διχοτόμηση, μόλις μπήκε στην Κύπρο απειγόρευσε τη λέξη διχοτόμηση. Δεν θέλει διχοτόμηση, θέλει έλεγχο της σύνολης κυπριακής γεωγραφίας. Όχι να την προσαρτήσει.
να την ελέγχει και να μην ξεχάνει και δύο-τρία πράγματα τα οποία δεν λέγονται συνήθως εδώ. Ο Ερντογάν από 6 μήνες τώρα έχει στρέψει ολόκληρο ποτάμι από τη Μικρά Ασία, το οποίο εξαίρεται στους κάμπους της Κύπρου με υποθαλάσσιους αγωγούς. Έχει ενώσει με υποθαλάσσιο αγωγό τα κατεχόμενα εδάφη με την Τουρκία και μάλιστα προσφέρεται να μας δώσει και εμάς νερό. Τώρα που μιλάμε είναι στη μέση ποντίζει καλώδιο ενώσεως ηλεκτρικής των κατεχομένων με την Τουρκία και είναι στη μέση της, στη μέση απόσταση και πάει σε 2 μήνες θα είναι ενωμένη και ηλεκτρικά. Και δίνει μήνυμα προς το Ισραήλ ότι αντί να δώσει 25 δισεκατομμύρια να κάνει διαγωγό για το φυσικό αέριο προς την Ευρώπη μέσω Κρήτης, ελάτε με 500 εκατομμυριάκια μόνο να σας το παίρνω εγώ στο σπίτι. Οικονομική λύση να περάσει μέσα από την Τουρκία. Κάτι ακόμη άνθρωπο και η ελληνική πλευρά έχει αξιοποιήσει και τελικά για αυτή τη νέα κατάσταση που δημιουργείται με την εκλογή Τραμπ, με την τοποθέτηση του Υπουργού Εξωτερικών και με τον άξονα Κύπρος-Ισραήλ-Αίγυπτος. Ο άξονας Κύπρος-Ισραήλ-Αίγυπτος είναι πολύ σημαντικός στρατηγικός άξονας, αλλά το Ισραήλ αληθωρίζει προς την Τουρκία. Η Τουρκία του λέει τι να σπαταλιέσαι, φέρτο το αγοράζει, το προαγοράζει όλο σου το φυσικό αέριο εγώ, διότι το χρειάζομαι. Από εκεί και πέρα, αν έχεις και περισσότερο, σου το παίρνω και στην Ευρώπη. Να έχει υποχείλει το Ισραήλ όμως, αντε. Ο Νετανιάχου το συζητά. Ήδη γίνονται διαβουλεύσεις κάτω από το τραπέζι μεταξύ των δύο χωρών. Και έχω γράψει και στο παρόν του κυρίου Κουρή 5-6 άρθρα πριν 3 χρόνια ότι στρατηγικός άξονας των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή κάζευξη Τουρκίας-Ισραήλ. Και έγινε. Κύριε Λουκάβη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ τα είπα χοντρικά απλώς. Θα σε έχουμε και μέχρι την Πέμπτη να μας πεις για τις επόμενες μέρες αυτά που θα αποφασίσουν. Καλό σου βράδυ, Γιάννη. Μάλιστα. Αυτά είναι τα νεότερα. Και εμείς ούτε πρόγραμμα έχουμε, ούτε γραμμή, ούτε στρατηγική. Έξι δεκαετίες περίπου. Οι Τούρκοι συγκεκριμένη στρατηγική δεν αλλάζει ούτε. Όποιος και να αλλάξει πρωθυπουργός. Εδώ αλλάζουν κυβερνήσεις, αλλάζει η εθνική γραμμή, αλλάζουν όλα. Και τώρα να ξέρουμε ότι οτιδήποτε χάνεται στον πόλεμο, οτιδήποτε κερδίζεται στον πόλεμο, δεν χάνεται στη διπλωματία. Έχουν κερδίσει τον πόλεμο το 1974 με την εισβολή. Οι Τούρκοι δεν πρόκειται να το χάσουν. Ίσως δεν θυμάται ο κόσμος, και εγώ έψαχνα για να γράψω για την εφημερίδα ένα περιστατικό, ότι χάσαμε την Κύπρο και στη διπλωματία. Το 1914 η Αγγλία, η οποία ήταν ιδιόκτητα εδάφη της η Κύπρος, έλεγε στην κυβέρνηση της Ελλάδας με Ζαΐμι πρωθυπουργό, ότι εάν μπει στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ, σου δίνω την Κύπρο. 1914. Η Ελλάδα δεν απάντησε ποτέ. Και μπήκε όταν πήρε το πάνω χέρι ο Βενιζέλος στον πόλεμο στην πλευρά της Αντάντ και χάσαμε την Κύπρο. Ναι. Είναι αυτό που λένε ότι αν θέλεις να προβλέψεις το μέλλον πρέπει να συμβουληθείς στο παρελθόν. Να δεις τι έχει γίνει. Για πες μου, γενέθλια έχει η Νέα Δημοκρατία αύριο. Πού τα θυμηθήκατε, κύριε. Όχι, είναι ένα κομμάτι δικό σου, ήταν σε ρωτήσεις Αμερική για τα μητσοτακικούς. Πού το εντοπίσατε αυτό. Υπάρχουν ακόμη τέτοια. Όντω υπάρχει και έχει περάσει τα. Κάποιοι Τούρκοι θα κόψουν άλλο. Υπάρχει και έχει περάσει τα ψηλά αυτό. Γιατί ήταν σφουδρή επίθεση στην ηγετική ομάδα. Από ανθρώπους που υποστηρίζουν με σθένος, με πυγμή, με αποφασιστικότητα, με αυταπάρνηση, ό,τι θέλετε πείτε, τον Αντώνη Σαμαρά εδώ και χρόνια. Ναι, και πορεύονται μαζί του. Το κείμενο αυτό ήταν ένα από τα κείμενα τα οποία έχουν γραφτεί το τελευταίο διάστημα στο Facebook, αλλά και συγκεκριμένες ιστοσελίδες, που ασκούν δομική εσωκομματική αντιπολίτευση στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι. Κατά κύριο λόγο περνάνε στα ψηλά αυτά. Ποιος το υπέγραφε αυτό? Ένας κύριος με ψευδόνυμο, από ό,τι κατάλαβα. Ναι. Δεν έχει σημασία αυτό. Έχει σημασία όμως το πολιτικό μήνυμα που εκπέμπεται μέσα από το κείμενο. Για να το δείξουμε την ταυτοποίηση. Όχι, είπα. Πρόσωπα τα οποία στηρίζουν τον Αντώνη Σαμαρά, έχουν συμπορευτεί μαζί του, τον στηρίζουν κτλ. Ο κεντρικός άξονας ήταν μέρη. Ο κεντρικός άξονας είναι ότι αν θέλετε να έχει μέλλον αυτή η παράταξη, πρέπει να απαντήσετε πάνω στα επιτεύγματα και στην πολιτική παρακαταθήκη του Αντώνη Σαμαρά. Γιατί ξεχνώντας την πορεία Σαμαρά,
ουσιαστικά υπονομεύεται την πορεία και της Νέας Δημοκρατίας. Και ουσιαστικά η συζήτηση επικεντρωνόταν στο οικονομικό πρόγραμμα. Βγαίνει η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και λέει: έχω πρώτη φορά κοστολογημένο πρόγραμμα. Είναι αυτό. Ναι. Το οποίο παρουσιάστηκε στην περίφημη, η περίφημη Συμφωνία Αλήθειας, παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί όμως υπάρχει ένα κενό μεγάλο. Το βασικό πρόταγμα της ηγεσίας Νέας Δημοκρατίας είναι από τα 3,5% πρωτογενή πλεονάσμα να πάμε στα 2%. Συν 4% ανάπτυξη. Το αναθεώρησα αμέσως, Άρη. Μόλις ελήφθη η απόφαση για 3,5% πλεονάσματα, τότε τα μισά, οι μεσοσές φοροαπαλλαγές που υποσχότανε, αφαιρέθηκαν από το πρόγραμμα. Αφαιρέθηκαν από έχει μείνει μόνο το μισό κομμάτι που υποτίθεται ότι θα προκύψει από τις μειώσεις στις περιπτώσεις. Αυτό όμως επικοινωνιακά δεν έχει βγει προς τα έξω. Τι υπάρχει? Το επισημάναμε κάποιοι που παρακολουθούμε το ρεπορτάζ και γράφουμε. Ελάχιστη. Ναι, ο κόσμος όμως δεν έχει τη δυνατότητα ούτε την ευκαιρία να παρακολουθεί ότι γράφω ενδεχομένως εγώ ή εσύ ή ο Διαμαντής ή η Αλεξία. Και μάλιστα είχαν και ποσά τα 2 δις που θα συνεχίσουν να μείνουν από περικοπές από το δημόσιο. Τα άλλα 2 δις που θα προέκυπταν ακριβώς από την μείωση του πρωτογενούς πλεονάσματος από το 3,5% στο 2%, αυτό απαλήφθηκε πια. Αν δούμε και την επιχειρηματολογία των τελευταίων ημερών, την αρθρογραφία και κεντρικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, είναι πάντως σε αυτή τη γραμμή. 2% πρωτογενές πλεονάσμα. Αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω εγώ είναι το εξής. Απλώς να ρωτήσω για το προηγούμενο. Οικονομικό πρόγραμμα. Λέει η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει πρώτη φορά κοστολογημένο οικονομικό πρόγραμμα. Και υπάρχει ο αντίλογος, μα τι λέτε τώρα, εδώ είχαμε το Ζάπιο 1, Ζάπιο 2, Ζάπιο 3, που όντως ήταν ένα πρόγραμμα. Άσχετα αν δεν εφαρμόστηκε στο σύνολό του ή πολλά ξεχάστηκαν στο διάβα των χρόνων, γιατί καθώς το μνημόνιο είναι συγκεκριμένο. Και το πρώτο συγκεκριμένο ήταν και το δεύτερο, και τα μεσοπρόθεσμα είχαν συγκεκριμένες κατευθύνσεις και αυτά έπρεπε να εφαρμοστούν. Αλλά είναι άδικο και για την ηγεσία του Σαμαρά να λέει κανείς ότι δεν υπήρχε κοστολογημένο πρόγραμμα ή πρώτη φορά υπάρχει κοστολογημένο πρόγραμμα. Για να είμαστε δίκαιοι. Εντάξει, είναι ένα πρόγραμμα όπως ήταν και το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του Τσίπρα. Ακριβώς, ναι. Αυτά πάντως δεν αφορούν τον κόσμο. Σύντομο διάλειμμα και ξανά έρχομαι γιατί είναι ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση.